ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης καλούνται πλέον να απολογηθούν μέλη παρελθόντων διοικητικών συμβουλίων της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης για τα οικονομικά της ελλείμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ελλείμματα αυτά οφείλονται και στο γεγονός ότι παλαιότερες διοικήσεις έδιναν ζάχαρη σε εταιρείες παρά το γεγονός ότι δεν ήταν συνεπείς στις πληρωμές τους. Σχολιάζοντας το γεγονός, ο Δήμαρχος Ορεστιάδος δηλώνει πως αυτή η θλιβερή εξέλιξη ήταν αναμενόμενη. Θεωρώ ότι υπάρχει μια δικαίωση σε αυτό που λέγαμε εδώ και 1,5 χρόνο και μάλιστα είχαμε την. Δεν θα πω τη χαρά, αλλά ήμασταν οι πρώτοι που αναδείξαμε αυτό το θέμα για την κακοδιαχείριση που γινόταν στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Είχαμε ελέγξει όλα τα στοιχεία, χωρίς να είναι αυτός ο ρόλος μας, αλλά μέσα στα πλαίσια των συζητήσεων για να συνεχιστεί η λειτουργία του εργοστασίου ζάχαρης Ορεστιάδος, έπρεπε να συλλέξουμε κάποια στοιχεία για να τα παρουσιάσουμε στη διοίκηση και να ενισχύσουμε την επιχειρηματολογία μας. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας και με τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών μπορέσαμε και βρήκαμε κάποια πράγματα που έδειχναν κακοδιαχείριση. Σίγουρα η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Σε πρώτη φάση εμάς μας απασχολεί η συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου ζάχαρης, αλλά αποτελεί και μια ηθική δικαίωση του κάποια στιγμή αυτοί που οδήγησαν σε μαρασμό μια τέτοια κερδοφόρα επιχείρηση να καθίσουν στο σκαμνί και να αποδοθούν οι ευθύνες. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο πρόεδρος των εργαζομένων του εργοστασίου της Ορεστιάδας, επισημένοντας το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές είχαν καταγγελθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Από εκεί και ύστερα, για το μόνο πράγμα που λυπόμαστε και αυτό δυστυχώς δεν διορθώνεται με τίποτα, είναι ότι όταν εμείς τα λέγαμε ως εργαζόμενοι και ως ομοσπονδία και τα καταγγέλαμε τότε και δημόσια, αλλά και στις συσκέψεις και συναντήσεις που είχαμε τότε με τις τότε κυβερνήσεις. Κανείς, μα κανείς δεν μας πήρε στα σοβαρά και κανείς δεν έκανε τον κόπο να ελέγξει αν αυτά που λέγαμε τότε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι. Αν γινόταν, αν χειριζόταν τότε κάποιοι άνθρωποι, οι πολιτικοί προϊστάμενοι ενδεχομένως ή η τότε Αγροτική Τράπεζα που ήταν ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας, διαφορετικά κάποιες καταστάσεις, σίγουρα δεν θα φτάναμε σε αυτό το αποτέλεσμα να διώκονται σήμερα 10 άνθρωποι σίγουρα και σίγουρα δεν θα είχε η εταιρεία τα χάλια που έχει αντιμετωπίσει σήμερα. Ο κύριος Χασανίδης κάνει ένα βήμα παραπέρα και εξηγεί ότι η ζημία που προκλήθηκε στη βιομηχανία δεν είναι μόνο όσοι φαίνεται, αλλά πολύ μεγαλύτερη, καθώς εξαιτίας αυτής της ζημίας η εταιρεία αναγκάστηκε να οδηγηθεί σε δανεισμό. Ένας βασικός, πολύ βασικός παράγοντας για την οικονομική ζημία που έχει υποστεί η εταιρεία και για τα ανοίγματα που παρουσιάζει είναι ακριβώς αυτή η ιστορία. Γιατί τα 50 ή τα 52 εκατομμύρια δεν είναι μόνο αυτή η ζημιά που προέκυψε. Τα 52 εκατομμύρια είναι ανίσπρακτες οφειλές. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μια εταιρεία αφαιρείται με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο 50 εκατομμύρια από το ταμείο για να συμπληρώσει αυτό το ποσό, καταφεύγει σε δανεισμό. Ο δανεισμός συνεπάγεται τόκους, πανωτόκια. Άρα λοιπόν είναι σίγουρο ότι αυτή η ιστορία μπορεί η πραγματική ζημιά στην εταιρεία να ξεπερνά και τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, περιμένουμε και εμείς με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το δικό μας, η δικιά μας μόνο πρόβλεψη μπορεί να είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ως εργαζόμενοι και ως καινούρια διοίκηση αυτή που έχει αναλάβει τώρα, να μην επαναληφθούν στο μέλλον τέτοιο είδους φαινόμενα.